άνθρωποι. Γι' αυτό και βλέπετε αυτοί οι τρεις πίνακες είναι από τα φτωχά παιδιά της Αφρικής που τα ζωγράφησαν και που τα προσέφεραν δώρο. Είναι οι διάφορες φυλές που συναντούμε, γιατί ο Χριστός μας έδωσε αυτή την εντολή να πορευτούμε στα μήκη και πλάτη του κόσμου και να φέρουμε ένα Ευαγγέλιο ανθρωπιάς και αγάπης, διότι τίποτα άλλο δεν είναι τα λόγια του Χριστού, μόνο αγάπη και πάλι αγάπη. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε χρόνια πολλά στο σεβασμιότατο αδερφό μου Κύριλο, ο οποίος έχει την καλοσύνη και μου γράφει και όλες τις ακολουθίες των Αγίων, διότι έχει το τάλαντο της υμνολογίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ολόκληρη τη Ρόδο. Εγώ περνώ κάθε χρόνο για να πάω σε ένα αγαπημένο μου νησί, δίπλα στη Χάλκη, την οποία λατρεύω, και θα σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε υγεία και χαρά και να σας ευλογεί πάντα ο Θεός. Για να γνωρίσεις καλά αυτή την πόλη των 7 εκατομμυρίων κατοίκων, πρέπει να αφήσεις τους αναπαυτικούς καναπέδες των Art Deco κτηρίων και των ιστορικών ξενοδοχείων που δεσπόζουν στην παραλιακή Κορντής και να κατέβεις στους δρόμους και στα ίδια πεζοδρόμια που υπερπάτησαν αυτοκράτορες, ευγενείς, βιομήχανοι και Ευρωπαίοι εξερευνητές.
Στο κέντρο της πόλης, η συναγωγή, η εκκλησία των Κοπτών, καθώς και οι αντίστοιχοι Ελληνορθόδοξοι, Αγγλικανικοί και Καθολικοί, αποτελούν τα πιο παραδοσιακά σημεία της πόλης, ενώ στα τραπέζια του Παστρούδη και του Αθηναίος, μυθικά στέκια της Belle Époque εποχής, η παλιά έγλη μπορεί να έχει χαθεί, αλλά ακόμη και σήμερα σερβίρεται με τον κλασικό τρόπο ο πιο αυθεντικός τουρκικός καφές στον κόσμο.